Απαντήσεις γύρω από τις ευθύνες της Αντιπεριφέρειας Χανίων, εποπτεύουσας αρχής της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, η οποία ενώ ήλεγχε τον ιδιωτικό οίκο ευγυρίας, δεν διαπίστωσε όσα εφιαλτικά φέρεται να συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες, θα κληθούν να δώσουν στις 2 Σεπτεμβρίου 25 κατηγορούμενοι. Μεταξύ αυτών, ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής και ο προκάτοχός του Απόστολος Βουλγαράκης. Αν και από την πρώτη στιγμή τα ερωτήματα ήταν αμήλικτα, δεν διερευνήθηκαν τυχόν πολιτικές ευθύνες, ούτε διατάχθηκε πειθαρχική δίωξη σε υπαλλήλους, με τη δομή μάλιστα να παραμένει ανοιχτή μέχρι σήμερα, αν και με διαφορετική επωνυμία. Η αλλαγή ονόματος έγινε με τρόπο νομιμοφανή, πλην όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι ειρωνικό το να χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος διακριτικός τίτλος, ΕΦΖΙΝ, για τη συγκεκριμένη δομή, και στον επίμαχο χρόνο. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής κατηγορείται πως τον Οκτώβριο του 2019 εξέδωσε απόφαση με την οποία αναθεωρήθηκε η άδεια που είχε χορηγηθεί στον Νίκο Ευγυρίας και από 16 θέσεις η δυναμικότητά του αυξήθηκε σε 46. Ο Δ. Απόστολος Βουλγαράκης, πρώην Αντιπεριφερειάρχης, διώκεται επειδή παρέλειψε να επανελέγξει την άδεια λειτουργίας, καθώς και γιατί παρέλειψε να προβεί οποιαδήποτε ενέργεια επιβολής προσθήμου ή να διατάξει τη σφράγιση της μονάδας. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος κατ' εξακολούθηση τελεστήσα διαπαραλήψεως. Εμείς θέλαμε να συμβάλλουμε στη δικαιοσύνη να λάμψει η αλήθεια. Όποιος έχει παρανομήσει για οποιοδήποτε λόγο ή έχει κάνει ασκήσει πλημελό στα καθήκοντά του, δεν έχουν κανένα θέμα πάνω σε αυτό. Σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής σχολίασε για την κλίση του από την εισαγγελία πρωτοδικών. Θα περιμένουμε την κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Η συνήγορος των συγγενών που πήγαν τους ηλικιωμένους ανθρώπους τους στη δομή για να τύχουν φροντίδας και τους πήραν νεκρούς μέσα σε λίγους μήνες, είχε θέσει από την πρώτη στιγμή θέμα πειθαρχικής δίωξης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και ανάκλησης της άδειας της δομής. Το επανέλαβε και πρόσφατα μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Είναι ότι προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η παράληψη ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της δομής. Τον περασμένο Απρίλιο, η Υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντώντας σε ερώτηση του Βασίλη Κεγκέρογλου για το αν το Υπουργείο διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας τα καταγγελόμενα για την εξαθλίωση των φιλοξενούμενων ηλικιωμένων, είχε πει πως για τους ελέγχους σε αυτές τις δομές αρμόδιες είναι οι περιφέρειες. Στο οποίο είχαν γίνει έλεγχοι και σύμφωνα με τον αρμόδιο ελεγκτικό μηχανισμό, τίποτα δεν ήταν λάθος, μπήκε απευθείας η εισαγγελία. Η υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν μετά από την έκδοση ενταλμάτων από τον εισαγγελέα, άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων προχώρησαν στη σύλληψη των 7 φερόμενων ως εμπλεκομένων. Οι μαρτυρίες για πλαστά πιστοποιητικά θανάτων, ανέτιους θανάτους ηλικιωμένων που εισέρχονταν υγιείς στη δομή και εξέπνεα αναβοήθητοι, οι αναφορές για υποσιτισμό, πλημελή καθαριότητα και βιαιότητες που περιλαμβάνονται στην πολυσέλιδη δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, είχαν σοκάρει την κοινή γνώμη. Εμείς από την πλευρά τη δική μας περιμένουμε την ετοιμιγορία της δικαιοσύνης, έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Εμείς επίσημα ως Περιφέρεια Κρήτης και το γνωρίζει καλύτερα και ο κ. Καλογερής στα Χανιά, δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη ενημέρωση για καταγγελίες εναντίον υπαλλήλων. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και η νυν Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Μεταξύ άλλων κατηγορείται πως δεν προέβησε καμία απολύτως ενέργεια και δι σε σχετική εισήγηση για την επιβολή σχετικών κυρώσεων για τους υπεράριθμους φιλοξενούμενους που είχαν διαπιστωθεί σε ελέγχους, παρά μόνο αρκέστηκε σε απλές συστάσεις, γνωρίζοντας μάλιστα ότι οι διαχειρίστριες τις αγνοούσαν.